Μας θα μιλήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι διευθυντής σε τρεις επιστημονικές επιθεωρήσεις διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών και διευθυντής της σειράς διεθνής και ευρωπαϊκής πολιτικής της εκδόσης Παπαζής. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Χαραλαμπίδη. Τι κάνετε? Καλά, εσείς, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και εγώ για την πρόσκληση. Θα επικεντρωθούμε στις εξελίξεις γύρω από την ευρωπαϊκή μας οικογένεια, οι οποίες φυσικά είναι σταθερά δυναμικά στο προσκήνιο με διάφορους τρόπους. Το τελευταίο διάστημα, την τελευταία χρονιά τουλάχιστον, μας απασχολούν κυρίως μέσα από το πολιτικό και γεωπολιτικό πρίσμα. Έχουμε μπροστά μας ένα επικείμενο συμβούλιο, ένα ευρωπαϊκό συμβούλιο τις επόμενες μέρες, το οποίο γενικά θεωρείται αναμενόμενο εδώ και μήνες, γιατί μας αφορά άμεσα η θεματολογία του, ενδεχομένως μας αφορά η θεματολογία κάθε ευρωπαϊκού συμβουλίου, αλλά αυτό το συγκεκριμένο θα επικεντρωθεί αρκετά στη συμπεριφορά της Τουρκίας, ειδικά στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Υπάρχουν από ό,τι φαίνεται αποκλίνουσες αντιλήψεις μεταξύ των μελών της Ένωσης για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η Τουρκία. Πώς συνοψίζονται αυτές οι διαφορετικές και ίσως ανταγωνιστικές οπτικές? Κοιτάξτε, κύριε Χαραλαμπίδη, προφανώς υπάρχουν αποκλίνουσες συμπεριφορές για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τουρκία, η οποία Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δεν πρέπει να χαθεί για το λεγόμενο δυτικό στρατόπεδο. Την ίδια προσέγγιση έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια προσέγγιση έχουν και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα είναι στην αναζήτηση της συνταγής αντιμετώπισης της Τουρκίας. Είναι προφανές πως από το 2005, όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις ένταξης με την γειτονική μας χώρα, έχουν αλλάξει πολλά. Έχει αλλάξει και ο ίδιος ο Ερντογάν. Αν σκεφτείτε, αν δείτε τον Ερντογάν του 2002 και του 2005, δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο που βλέπουμε σήμερα, αλλά εύλογα προκύπτει το ερώτημα ποιος είναι ο πραγματικός Ερντογάν. Εκείνος της περίοδου του 2005, όταν μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Θαπατέρο, δημιουργούσαν τη συνεργασία των πολιτισμών, όπου όλα έμοιαζαν όμορφα και πίστεψαν αρκετοί πως το πολιτικό Ισλάμ είναι μια εκδοχή της χριστιανοδημοκρατίας στον χώρο του Ισλάμ και θα μπορούσε αυτή η χώρα αργά αλλά σταθερά να έβρισκε το δρόμο της στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Από τότε άλλαξαν πάρα πολλά. Η Τουρκία σήμερα δείχνει να έχει τη δική της ατζέντα, η οποία είναι δύσκολο να συμφιλειωθεί με τις προτεραιότητες που θέτει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ είναι η ουσία του προβλήματος, κύριε Χαραλαμπίδη, και εδώ είναι και οι διαφοροποίησεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν έχουμε μία κοινή στάση. Αξίζει κανείς να σταθεί σε κάποια δεδομένα και να τονίσουμε πως ο ίδιος ο Ερντογάν σήμερα δεν μπορεί να ελέγξει το αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε μόνος του. Τα τελευταία χρόνια μεθόδευσε την εμπλοκή της θρησκείας του στην πολιτική ζωή και το επιχειρεί και στο εσωτερικό ευρωπαϊκών χωρών κάποιες φορές. Προσπαθεί με κάποιο τρόπο να βρει ένα ρόλο με έναν έτσι ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη συνταγή. Από την άλλη πλευρά δείχνει να επιμένει σε πολιτικές προσβολές και πρέπει να πούμε πως η πολιτική συμπεριφορά που στηρίζεται στην προσβολή είναι το άσφαιρο όπλο των καιροσκόπων. Οι προσβολές και η χειδαιότητα δεν μπορούν να αποτελούν διπλωματικά επιχειρήματα. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Ερντογάν. Η Ελλάδα μπήκε στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τη δεκαετία του 70, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι η σύγκληση με τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες και η προηγούσα ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα ήταν μια εγγύηση ασφάλειας απέναντι στην αυξανόμενη ήδη από τότε τουρκική επιθετικότητα. Σε ποιο βαθμό έχει επιβεβαιωθεί ή διαψευστεί αυτή η προσδοκία και είναι σήμερα ουσιαστικά πολιτική και γεωπολιτική προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεθνείς σχέσεις ικανή να το ανασυστήσει αυτό? Κοιτάξτε, κύριε Χαραλαμπίδη, η ερώτησή σας είναι και εύστοχη αλλά είναι και αρκετά επίκαιρη, θα έλεγα. Έρχεται λίγο να αγγίξει και την πρόσφατη απώλεια του Βαλερί Ζεσκάρ ντεστέν, με το θάνατό του, που έχουμε να κάνουμε με έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής ενοπιτικής διαδικασίας και έναν από τους μεγάλους υποστηριχτές της ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Τότε ο Βαλερί Ζεσκάρ ντεστέν μαζί με τον Χέλμουντ Σμιτ ήταν οι δύο μεγάλοι στιλοβάτες πάνω στους οποίους ακούμπησε η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.
Η απάντηση είναι καταφατική στο ερώτημα. Όντως η Ελλάδα έβλεπε την ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα, την ευρωπαϊκή οικογένεια ως ένα χώρο που θα μπορούσε να αντλήσει μεγαλύτερη εγγύηση και ασφάλεια. Οπότε μπορούμε να απαντήσουμε θετικά. Ναι, όντως αυτό ήταν ένα ουσιαστικό σημείο στις επιλογές μας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σε καμία περίπτωση δεν έβλεπε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ως ένα χώρο ενίσχυσης μόνο των αγροτικών προϊόντων. Με όλο το συμπάθειο που έτρεφε προς τα αγροτικά προϊόντα, έβλεπε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ως ένα χώρο ενίσχυσης ασφάλειας της χώρας και σε μεγάλο βαθμό αυτό έχει επιτευχθεί. Συνδέεται βέβαια το ερώτημα σήμερα, επειδή έχουν αλλάξει πάρα πολλά, έχει αλλάξει ο κόσμος, έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η ίδια με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Χώρες που βρισκόντουσαν σε αντίπαλο ιδεολογικό πολιτικό στρατόπεδο είναι, βρίσκονται στην ίδια οικογένεια και επιχειρούν να συμβαδίσουν με τις υπόλοιπες χώρες, όχι με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Έχουμε χώρες που αποκλίνουν, όπως είναι η Ουγγαρία και η Πολωνία, και δημιουργούν προβλήματα, αλλά η ανάγκη για μια γεωπολιτική προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιτακτική, θα έλεγα, και νομίζω πως συνδέεται με τα κορυφαία ζητήματα που πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει τα επόμενα χρόνια. Και μέσα από αυτό προφανώς θα υπάρξουν και συγκεκριμένες ωφέλειες για την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι η Γερμανία αυτή την περίοδο ως προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προσπαθεί να διατηρήσει μια κατάσταση όσο γίνεται πιο κοντά στην αρχή του non-issue, δηλαδή να μην προκύπτουν ζητήματα τα οποία χρειάζονται μια ειδικότερη γεωπολιτική αντιμετώπιση και ή δυνατόν να πάμε σε μια smooth transition, να παραδώσει την προεδρία στην επόμενη χώρα χωρίς να υπάρχουν προβλήματα σε εξέλιξη. Ωστόσο η Τουρκία φυσικά δεν τη βοηθά. Ποιοι είναι οι παράγοντες, κατά την άποψή σας, που καθοδηγούν αυτή την γερμανική στάση? Κοιτάξτε, σωστά το επισημαίνετε, η Γερμανία ασκεί την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα που ασκεί την προεδρία στα θεσμικά όργανα είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίζει την ατζέντα με μια συγκεκριμένη ουδετερότητα, και αυτό φάνηκε περισσότερο με τον ρόλο της Γερμανίας. Τώρα, αν θέλουμε να αναζητήσουμε λόγους που μπορούμε να εξηγήσουμε την γερμανική συμπεριφορά, εγώ δεν θα το εξηγούσα μόνο με όρους οικονομικών συμφερόντων. Θα έλεγα πως η Γερμανία έχει ένα αργό ρεφλέξ το να ενηλικιωθεί γεωπολιτικά. Και το πρόβλημα της Τουρκίας σήμερα είναι ένα γεωπολιτικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέεται με το έλλειμμα που εμφανίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει μια αμηχανία απέναντι στην Τουρκία. Τυπικά είναι μια χώρα με την οποία βρισκόμαστε σε ενταξιακή διαπραγμάτευση. Την ίδια στιγμή είναι μια χώρα η οποία, όπως σας είπα και πριν, έχει πλέον μια διαφορετική ατζέντα, η οποία αποκλίνει από τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, άσχετα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έδειξαν το απαιτούμενο ενδιαφέρον και δεν είχαν τη σωστή αντίδραση απέναντι στον νέο ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία. Και πιστεύω αυτό στο επόμενο διάστημα, με την αλλαγή στο Λευκό Οίκο, θα έχει ένα άλλο χρώμα, θα εμφανιστεί ένας άλλος αέρας, θα έλεγα, στον τρόπο που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τουρκία. Δηλαδή αυτή η ευρωατλαντική κοινότητα που συνηθίζουμε να ονομάζουμε ίσως δείξει ένα άλλο στίγμα απέναντι στην Τουρκία. Ήδη έχουμε κάποια δείγματα γραφής, ακόμα και με την κυβέρνηση του Τραμπ, η οποία απέρχεται. Και εννοείται φυσικά τις κινήσεις, δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Ναι, βεβαίως όλα αυτά έγιναν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν έναν ιδιαίτερο αναχωρητισμό από την ευρύτερη περιοχή, και όπως γνωρίζετε, όταν κάποιος αποχωρεί από έναν χώρο στρατηγικού ενδιαφέροντος, κάποιος άλλος έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Έτσι έγινε και με την περίπτωση της Τουρκίας. Η Τουρκία βρήκε χώρο να κινηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη πλευρά, έδειξαν να αποχωρούν στρατηγικά από την ευρύτερη περιοχή, και αυτό δημιούργησε δηλαδή. Βεβαίως, και δημιούργησε αυτό νέα δεδομένα. Μάλιστα. Και
πραγματικά είναι εντυπωσιακή η δραστηριότητα της Τουρκίας σε όλο αυτό το πεδίο, από τη Βόρεια Αφρική μέχρι και τον Κάφκασο, μέσα από την Μέση Ανατολή, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει και μια περίεργη σχέση αγάπης μίσους με τη Ρωσία. Όντως, έτσι είναι, όπως το επισημαίνετε, η συμφωνία που έχει αναπτύξει η Τουρκία με την Μόσχα φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει εύκολα. Και η συμφωνία αυτή δεν φαίνεται να εξαντλείται μόνο με την αγορά των S-400. Η S-400 είναι ένα πρόβλημα το οποίο ενοχλεί ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη μιλούν για κυρώσεις, αναζητούν φόρμουλες για να αντιμετωπίσουν αυτή την τουρκική επιλογή. Θα χρειαστεί σοβαρή προσπάθεια και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων και από τη διακυβέρνηση Biden να αντιμετωπίσουν αυτή την ιδιαιτερότητα στη σχέση της Τουρκίας με την Ρωσία. Είναι τμήμα και αυτό των νέων δεδομένων που δημιουργήθηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφάνισαν αυτόν τον αναχωρητισμό, όπως είπα, από την γεωπολιτική περιοχή μας. Κύριε Νταλή, πολλοί τείνουν να αναποθέτουν αρκετές ελπίδες στην επικείμενη αλλαγή στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφερθήκατε πριν στο πώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν σε έναν βαθμό από την περιοχή τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε μια σκληρή στάση της διακυβέρνησης Biden απέναντι στον Ερντογάν, και μπορεί να αναχαιτιστεί έτσι ο εκτροχιασμός της Τουρκίας? Κοιτάξτε, κύριε Χαραμπίδη, όντως αναμένεται μια αλλαγή στην εξωτερική πολιτική με την νέα διακυβέρνηση του Biden. Έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε μια έμφαση στην πολυμέρεια και στην διεθνή συνεργασία, σε αντίθεση με τον φοβικό και σωστρεφή πατριωτισμό που έδειξε ο Τραμπ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό περιμένει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή περιμένουν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών ένα συνομιλητή ο οποίος θα είναι πλέον διαφορετικός, οπότε από κοινού να δούμε τα μεγάλα προβλήματα, από κοινού να αναπτύξουμε μια στρατηγική σκέψη για την αντιμετώπιση, για τη στάση της Ευρωατλαντικής κοινότητας απέναντι στη Ρωσία και στην Κίνα. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για να υπάρξει μια ουσιαστική σύγκληση συμφερόντων, πρέπει να γίνουν περισσότερα ώστε να υπάρξει μια λύση στην παρατεταμένη κρίση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, όπου κεντρικό πρόβλημα και παράγοντας αποσταθεροποίησης είναι αυτή την περίοδο η Τουρκία του Ερντογάν. Οπότε λογικά θα πρέπει να δούμε νέα δεδομένα, αλλά να μην περιμένουμε με εντυπωσιακή αλλαγή από την πρώτη μέρα, γιατί δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Δηλαδή, όπως βλέπετε, ο Ερντογάν επιμένει ακόμα και σήμερα να κρατάει μια πολύ ιδιαίτερη στάση και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιχειρεί να διαδραματίσει ένα ρόλο, επιχειρεί να έχει ρόλο στην επόμενη μέρα των συζητήσεων, και αυτό, όπως βλέπετε, χρειάζεται μια ειδική διαχείριση. Η τουρκική προβολή της ισχύως ουσιαστικά. Οπότε ουσιαστικά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η Τουρκία έχει κατακτήσει σε ένα βαθμό, σε ένα σημαντικό βαθμό, το δικαίωμα να θεωρείται ένας περιφερειακός παίκτης για τα δεδομένα της περιοχής, ο οποίος, έστω και αν σε κάποιες φάσεις θα γίνεται επιλογή από τη Δύση να πιέζεται, θα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρείται σε μια σχέση εταιρική. Προφανώς αυτή είναι η αγωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά βλέπετε ότι οι αλλαγές είναι ραγδαίες. Θα είδατε την πρόσφατη συμφωνία της Ιταλίας με τη Λιβύη, η οποία συμφωνία δείχνει πως η Λιβύη, το καθεστώς που έχει με την διεθνή νομιμοποίηση, για να το πούμε έτσι, και το οποίο συνεργάστηκε στενά με την Τουρκία, όπως όλοι γνωρίζουμε, αναζητά ένα συνομιλητή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναζητά μια γέφυρα όχι μόνο συνομιλίας αλλά και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το βρίσκει αυτό μέσω της Ιταλίας. Πιθανότατα θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε πως και σιγά σιγά και η Λιβύη αποστασιοποιείται από αυτόν τον εναγκαλισμό που είχε το προηγούμενο διάστημα με την Τουρκία.
Άρα λοιπόν δεν είναι έξω από την πραγματικότητα να πιστεύουμε ότι όταν η Ιταλία βρίσκεται και ενεργεί γεωπολιτικά στη Λιβύη ή όταν ο πρόεδρος Μακρόν βρίσκεται στη Βηρυτό και έχει εκεί μια ιδιαίτερη σχέση με την περιοχή, ότι εκφράζουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε, όμως αυτό πρέπει να γίνει πιο συντονισμένα. Και αυτό, κύριε Χαραλαμπίδη, συνδέεται με την ευάθυνση και ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να γίνει καλύτερη και πιο ουσιαστική η Ευρωζώνη. Πρέπει να αποκτήσει πολιτικά χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, πιθανότατα όχι σε επίπεδο 27 κρατών, αλλά ίσως με μια ένωση μέσα στην Ένωση, στο μοντέλο της Ευρωζώνης, ένα νέο σχέδιο το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας ουσιαστικής κοινής άμυνας, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να εξασφαλίζει τη στρατηγική της αυτονομία και κυριαρχία και να μπορεί να διαχειριστεί τις διεθνείς κρίσεις μόνη της και να εγγυάται τα εξωτερικά της σύνορα. Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος. Αυτό επιχειρεί να βάλει στο διάλογο και να πιέσει τους συνομιλητές του ο πρόεδρος Μακρόν. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί δεν έχουν όλες οι χώρες την ίδια άποψη για την ασφάλεια και την άμυνα και δεν έχουν όλοι τις ίδιες αγωνίες. Ξέρετε, είναι εύκολο να έχουμε κοινά οράματα, αλλά για να έχουμε κοινά οράματα, κύριε Χαραλαμπίδη, πρέπει να βλέπουμε τους ίδιους εφιάλτες για να μπορούμε να αναπτύξουμε ένα κοινό όραμα. Πρέπει επομένως να βλέπουμε τα προβλήματα όλοι με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό δεν το έχουμε καταφέρει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει στα ζητήματα διεθνούς πολιτικής, ισχύει και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είδατε τη διαφοροποίηση την πρόσφατη της Ουγγαρίας και της Πολωνίας. Οπωσδήποτε. Και πόσο αυτό δημιουργεί νέα προβλήματα στην λειτουργία της Ένωσης μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα που είναι η κρίση της πανδημίας. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά μην ξεχνάμε όμως πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν το ποδήλατο. Πρέπει συνεχώς να γυρίζει το πετάλι για να μην πέσει. Υπάρχει λοιπόν, κατά την άποψή σας, στο ορατό μέλλον η δυνατότητα και η πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξελιχθεί σε μια πραγματική γεωπολιτική δύναμη, εκμεταλλευόμενη έστω και εν μέρη, δηλαδή δημιουργώντας ένα πιο στενό πολιτικό πυρήνα, γεωπολιτικό πυρήνα, να εκμεταλλευτεί το ειδικό διπλωματικό και στρατιωτικό βάρος των επιμέρους κομματιών της. Ακριβώς. Αυτό είναι μονόδρομος πλέον, γιατί οι διεθνείς εξελίξεις αναγκάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει έναν ρόλο και γεωπολιτικό, όχι μόνο γεωοικονομικό. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυρία Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν παρουσίασε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μίλησε για τους στόχους της Επιτροπής της οποίας ηγείται, ονόμασε και έδωσε τον ορισμό της Επιτροπής της ως μια γεωπολιτική επιτροπή. Έβαλε τον όρο της γεωπολιτικής στην συζήτηση της Ευρωπαϊκής Ενοποιητικής Διαδικασίας, η οποία μέχρι πρόσφατα είχε κυρίως οικονομικά χαρακτηριστικά. Επομένως, η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης, που είναι πάντα ένας στόχος για την ενοποιητική διαδικασία, πρέπει αυτή τη στιγμή να έρθει πιο σοβαρά στο τραπέζι και να δούμε το νέο πλαίσιο λειτουργίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Συνεπώς, μόνο μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα μπορούσαμε να δούμε κάποια στιγμή και μια ευρωπαϊκή μεσογειακή πολιτική. Σαφώς, εδώ πρέπει να πούμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσπαθήσει πολλές φορές να διαμορφώσει μια ευρωμεσογειακή συνεργασία και μια μεσογειακή πολιτική. Δεν τα κατάφερε ιδιαίτερα καλά, θα έλεγα. Μάλλον υπήρχε χαμηλούς βαθμούς στις προσπάθειές της, είτε ήταν αυτό η διαδικασία της Βαρκελόνης, είτε αργότερα με την Ένωση για τη Μεσόγειο που είχε προωθήσει ο πρόεδρος Μακρόν το 2008. Δεν τα κατάφερε και όπως βλέπετε σήμερα υπάρχει ένα κενό στη διαχείριση της Μεσογείου. Η Μεσόγειος δεν είναι ένας χώρος εργασίας και ασφάλειας. Είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτό. Η παρατεταμένη κρίση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου δημιουργεί μια γενικότερη ανασφάλεια στην ενοποιητική διαδικασία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει ένα ουσιαστικό ρόλο, ο οποίος ρόλος πρέπει να έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, όχι μόνο οικονομικά. Και έχουμε ανάγκη μια προβολή της ευρωπαϊκής κυριαρχίας και ένα σεβασμό της ευρωπαϊκής κυριαρχίας στην περιοχή. Και η Τουρκία απέναντι σε αυτή την ατζέντα τοποθετείται με εντελώς διαφορετικό τρόπο.
και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο πώς θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία στο προσεχές διάστημα. Πιστεύουν κάποιοι ότι η Ελλάδα θα είχε μόνο κέρδος από μια γεωπολιτική και αμυντική εμβάθυνση και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνείτε με αυτό? Το ερώτημά σας συνδέεται και με το προηγούμενο ερώτημα που μου θέσατε για το ποιος ήταν ουσιαστικά ο ρόλος της ένταξης Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα από την δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα που έχει υλοποιηθεί η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια και όχι μόνο αυτό αλλά μετέχουμε και στη βαθύτερη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Ευρωζώνη. Η Ελλάδα είχε πάντα μια στρατηγική επιλογή να συμμετέχει σε όλες αυτές τις διαδικασίες που κάνουν την Ευρώπη πιο ουσιαστική και την ενοπιτική διαδικασία πιο πραγματική και σε κατεύθυνση που να έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Πάντα υποστηρίζαμε την ανάγκη της διαμόρφωσης μιας αμυντικής Ευρώπης, μιας ένωσης για τη Μεσόγειο. Πρέπει να πιστεύουμε σε μια οραματική ένωση της αλληλεγγύης που θα ενώνει και που θα ενδυναμώνει τα κράτη-μέλη. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση μπορούμε να διαδραματίσουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρέπει να είμαστε μία από τις χώρες που θα πρωταγωνιστήσει σε αυτό το σχέδιο. Έχουμε τη δυνατότητα να οθήσουμε προς τα εκεί, πιστεύετε? Προφανώς έχουμε και την επιχειρησιακή δυνατότητα να είμαστε πρωταγωνιστική δύναμη μιας ένωσης για την άμυνα. Και πρέπει αυτό να το δείξουμε, πρέπει να επιμείνουμε στο να αποκτήσει η Ευρώπη αυτή την διάσταση επιτέλους. Είμαστε χώρα η οποία, ξέρετε, η Ελλάδα μπορεί να μοιάζει σε πολλά πράγματα την Πορτογαλία γιατί είμαστε στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αλλά έχουμε μια διαφορετική ανάγνωση των προβλημάτων και των προκλήσεων στην περιοχή. Μου αρέσει το παράδειγμα αυτό που σας φέρνω τώρα, γιατί η μεν Πορτογαλία είναι μια χώρα της ευρύτερης Μεσογείου, βλέπει όμως προς τον Ατλαντικό. Είχε πάντοτε μια Ατλαντική διάσταση καθαρά. Ναι, δεν έχει ουσιαστικά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Ξέρετε, σε μια έτσι σουρεαλιστική προσέγγιση, μόνο τα ψάρια του Ατλαντικού μπορούν να απειλήσουν την Πορτογαλία. Εμείς όμως βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου μας απειλούν οι καρχαρίες της Μεσογείου. Έχουμε ανάγκη επομένως μια γεωπολιτική Ευρώπη, έχουμε ανάγκη μια ευρωπαϊκή κυριαρχία, οπότε να μην αναμένουμε να πάμε όλοι μαζί στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, πρέπει να δούμε ποιοι θέλουμε και ποιοι μπορούμε να κάνουμε αυτό το επόμενο βήμα. Ξέρετε, αυτή θα είναι και η συνταγή, κύριε Χαραλαμπίδη, για τις επόμενες κινήσεις που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προφανές πως δεν μπορούμε να πάμε όλοι μαζί. Ήδη οι συμπεριφορές χωρών όπως Ουγγαρίας και Πολωνίας σε ένα τεράστιας κομβικής σημασίας πρόβλημα όπως είναι ο κοινοτικός προϋπολογισμός και η αντιμετώπιση της κρίσης πανδημίας δείχνει πως η εμπέδωση της ενοποιητικής διαδικασίας δεν έχει προχωρήσει το ίδιο σε όλες τις χώρες. Επομένως, η συνταγή είναι να πηγαίνουμε με ενισχυμένες συνεργασίες, με το μοντέλο της Ευρωζώνης όπου μετέχουν χώρες που μπορούν και θέλουν. Κάπως έτσι πρέπει να χτίσουμε και τη γεωπολιτική Ευρώπη που θα νοιάζεται για την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτό που βλέπουμε την τελευταία περίοδο να ξετυλίγεται. Εδώ και αρκετά χρόνια βέβαια, περίπου μια δεκαετία, η Ελλάδα έχει αναπτύξει μια στενή σχέση συνεργασίας σε γεωπολιτικό επίπεδο με το Ισραήλ. Ναι. Πάνω σε αυτή τη σχέση τώρα που συνδέει το Ισραήλ με την Κύπρο και την Ελλάδα, έρχονται πλέον να κουμπώσουν μια σειρά από άλλες χώρες, να συνδεθούμε και με ένα πλαίσιο ευρύτερων ανακατάξεων στην περιοχή που βλέπουμε ότι το Ισραήλ ανοίγει τις σχέσεις του με μια σειρά από χώρες του αραβικού κόσμου και η Ελλάδα πλέον να αναπτύσσει μια εντονότερη σχέση με την Αίγυπτο και έρχονται από πίσω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενδεχομένως από πίσω έρχεται και μια εμβάθυνση των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία. Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Κοιτάξτε, αυτές οι λεγόμενες διμερείς και τριμερείς συνεργασίες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποκαταστήσουν το σχέδιο για την ανάπτυξη μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας. Δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να έχει πάντα μια στρατηγική επιλογή που είναι αυτή που σας είπα και προηγουμένως στην έμφαση συμμετοχή της στη βαθύτερη ενοποιητική διαδικασία. Επομένως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφαιθεί η διαχείριση
της ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου στις διμερείς και τριμερείς πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό και τα συμφέροντα αυτών των χωρών που επιζητούν αυτές τις τριμερείς. Εμείς μετέχουμε σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, η οποία πρέπει να ενισχύσει τα πολιτικά της χαρακτηριστικά. Και αυτή την άποψη την εκφράζει σε μεγάλο βαθμό αυτή την περίοδο και θα έλεγα και όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κυρίως η Γαλλία με τον πρόεδρο Μακρόν. Μπορεί να μετέχει η Γαλλία σε κάποιες τριμερείς ή τετραμερείς, αλλά ο στόχος της είναι να ενισχύσει αυτή την προοπτική μιας γεωπολιτικής Ευρώπης με έμφαση στην άμυνα και στην ασφάλεια, προκειμένου να μπορούμε να διαχειριστούμε εμείς με τα δικά μας μέσα τα προβλήματα της περιοχής. Ξέρετε, σε μια συζήτηση καινούργια που θα ανοίξει τώρα με τον Biden και με τη νέα αμερικανική διοίκηση, εμείς πρέπει να έχουμε εξοπλιστεί με τέτοια επιχειρήματα ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε το στόχο της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Αν δηλαδή γυρίσουμε πάλι στο παρελθόν και αναζητήσουμε ένα πάροχο ασφάλειας στην πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι σαν να εγκαταλείπουμε το σχέδιο της μετεξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια ένωση η οποία θα έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν θα είναι δηλαδή μια ένωση απλώς της οικονομίας και του εμπορίου. Ωστόσο, μια ιονή προνομιακή σχέση και επαφή της Ελλάδας με κάποιες χώρες της Μέσης Ανατολής ενδεχομένως να μπορούσε μέσα στο ευρωπαϊκό ενωσιακό πλαίσιο να είναι και μια πρίκα εντός εισαγωγικών σε μια τέτοια μεταξέλιξη που περιγράψαμε νωρίτερα. Βεβαίως μπορεί να προετοιμάσουν το έδαφος της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Μεσογείου με αυτές τις χώρες. Και αυτό μπορεί να εκλειφθεί ως μια επιλογή που είναι χρήσιμη στην φάση αυτή όπου όλα είναι ρευστά και δημιουργούνται, υπάρχουν νέα σενάρια για το ποια πρέπει να είναι η Ευρώπη στο επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι χρήσιμες, αλλά δεν πρέπει να χάνουμε το δάσος, αυτό επιχείρησα να πω και πριν, και πρέπει να το βλέπουμε ως λογικές όλα αυτά, επίλυσης όλων των προβλημάτων και όχι διαχείρισης της Τουρκίας ή απομόνωσης της Τουρκίας, γιατί κάποιες από αυτές τις χώρες μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουν ως πρωτεύον ζήτημα στην ατζέντα τους την απομόνωση της Τουρκίας για τους δικούς τους λόγους. Εμείς δεν θέλουμε μια απομονωμένη Τουρκία, θέλουμε μια Τουρκία η οποία θα είναι συνεργάσιμη, μια Τουρκία η οποία θα μπορεί να ξαναβλέπει και την Ευρώπη και να μπορεί να συζητάει μαζί της. Θέλουμε μια σταθερή και αναπτυγμένη ευρωπαϊκή Τουρκία η οποία δεν θα αισθάνεται την ανάγκη να εξάγει προβλήματα όπως κάνει αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, ο οποίος με τη συμπεριφορά του αυτή δεν βοηθάει καθόλου την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Και εκεί επικεντρώνεται το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και εκεί πάνω ακουμπάνε και πολλές από αυτές τις τριμερείς, τετραμερείς συνεργασίες οποίες περιγράψατε πριν λίγο. Οπότε, και φτάνοντας έτσι στο τέλος, και επειδή πήγατε τη συζήτηση στην Τουρκία ξανά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Πιστεύετε εσείς ότι αυτή η φάση που βλέπουμε να βρίσκεται η Τουρκία τα τελευταία χρόνια είναι μια φάση που έχει έρθει για να μείνει, είναι μια φάση που ουσιαστικά έχει αναβαθμίσει μια ευρύτερη τουρκική στρατηγική η οποία ξεκινά μετά τον ψυχρό πόλεμο, ή είναι μια έξαρση της ερντογανικής διακυβέρνησης και όταν παρέλθει ο Ερντογάν κάποια στιγμή σύντομα ή λίγο αργότερα θα την πάρει μαζί του? Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το διαβάσουμε ως πολιτική του Ερντογάν και όχι ως πολιτική ουσιαστική της Τουρκίας. Μπορεί να μιλάνε για τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και όλα αυτά. Αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά να μην ξεχνάμε πως αυτό έχει βρει έκφραση στην μεταλλαγή, στην μετάλλαξη θα έλεγα, που έδειξε ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, γιατί αν αυτό το σενάριο της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα διαχρονικό σενάριο και υπάρχει πάντα στα σιρτάρια των Τούρκων στρατηγών και τεχνοκρατών σε αυτό το επίπεδο, δεν είχε φανεί τα προηγούμενα χρόνια. Φάνηκε τώρα με επιτακτικό τρόπο, καθώς ο Ερντογάν είναι εντελώς διαφορετικός, δείχνει να έχει ένα άγχος στο πώς
θα διαχειριστεί τα προβλήματα που ο ίδιος δημιούργησε, είναι αυτό το αδιέξοδο που είπαμε ότι δεν μπορεί να ελέγξει. Από την άλλη μεριά κολακεύεται και από την αγάπη που δείχνουν σε κάποιες πλευρές του μουσουλμανικού κόσμου όταν φωνάζουν το όνομά του διάφοροι παλαβοί σε πλατείες του Πακιστάν. Αυτό, ξέρετε, νομίζω ότι ο ίδιος μπορεί να ηγηθεί του μουσουλμανικού κόσμου, και αν όχι του μουσουλμανικού κόσμου, τουλάχιστον έχει και αυτή τη διάσταση, του χαλιφάτου ενσωματώσει στη... Ναι, αλλά ξέρετε, αυτό έχει με ένα κόστος. Η Αίγυπτος ξύνησε απέναντί του όταν ο ίδιος έκανε αυτή την λανθασμένη επιλογή να μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί, γιατί με αυτό επιχείρησε να στείλει ένα μήνυμα τουλάχιστον στο σουνιτικό Ισλάμ, πως ο Ερντογάν είναι ο ηγέτης αυτού του τμήματος του μουσουλμανικού κόσμου, και αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Αίγυπτο, η οποία ξαφνικά εκδήλωσε ανέρωτα προς την Ελλάδα, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίζουμε, ότι δεν είχε γίνει πριν αυτό. Ναι, 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 πολύ σωστή παρατήρηση αυτή. Και μια τελευταία ερώτηση. Διαβάζουμε από διάφορες μεριές να γίνονται διάφορες επισημάνσεις και εκκλήσεις πάνω στον όρο δημόσια διπλωματία, ότι πρέπει η Ελλάδα να κάνει περισσότερα πάνω σε αυτό το πεδίο της δημόσιας διπλωματίας. Εσείς τι πιστεύετε, κάνουμε αρκετά ως χώρα, υπάρχουν δυνατότητες να εμπλουτίσουμε την παρουσία μας στο διεθνές περιβάλλον μέσα από τη δημόσια διπλωματία, και πώς? Πάντα υπάρχει η δυνατότητα να κάνεις περισσότερα. Το ζήτημα είναι ποια στρατηγική θέλεις να ξεδιπλώσεις και με ποιες επιλογές έχεις στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Οπότε το κεφάλαιο δημόσια διπλωματία συνδέεται με την περιραίουσα ατμόσφαιρα, με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με τους συνομιλητές σου και ποια διάθεση έχουν να σε ακούσουν. Το αν οι συνομιλητές σου έχουν συγκροτημένη άποψη και ενιαία στάση για το πρόβλημα που εσύ θέλεις να προβάλλεις μέσω της δημόσιας διπλωματίας. Τώρα, αν πάρουμε το πρόβλημα της Τουρκίας, ξέρετε, ποια ενίσχυση της δημόσιας διπλωματίας μπορείτε να ξετυλίξετε όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα διαχειριστεί το πρόβλημα Τουρκία. Οπότε η δική μας αγωνία να βρούμε μια απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή τι θα γίνει με την Τουρκία την επόμενη μέρα, όπου η ευρωπαϊκή προοπτική φαίνεται να έχει πάει περίπατο και κάποιοι σκέφτονται ποια θα είναι η ειδική εταιρική σχέση που θα προτείνουμε ή θα διαπραγματευτούμε με την Τουρκία για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ θολό τοπίο. Αν σε αυτά προσθέσετε και την αβεβαιότητα που υπάρχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα με την κρίση της πανδημίας, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται στη διαχείριση αυτού του πραγματικά τεράστιου προβλήματος, όπου μετά από τη διαχείρισή του θα βγει ο κόσμος διαφορετικός και η Ευρώπη θα είναι διαφορετική, και θέλω να ελπίζω πως θα είναι και καλύτερη και πιο αλληλέγγυα, το κεφάλαιο Τουρκία ήρθε σε δεύτερη μοίρα, και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Ερντογάν να εκμεταλλευτεί τα κενά που άφησαν τόσο οι μεγάλες δυνάμεις όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την αβεβαιότητα που την χαρακτηρίζει και με τις αργές κινήσεις που κάνει στην λήψη των αποφάσεων. Και τελειώνοντας, να κάνω μνήμα μιας πρόσφατης έκδοσης στην οποία έχετε και εσείς συμμετάσχει και έχετε φυσικά και την επιμέλεια, ένα πολύτιμο συλλογικό έργο με τίτλο Mare Nostrum, μετατοπίσεις ισχύως στον γεωπολιτικό χάρτη της Μεσογείου, γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις, από τις εκδόσεις Παπαζήση. Εκεί πραγματικά μπορεί να βρει κανείς πάρα πολλές απαντήσεις, πάρα πολλές σκέψεις και προβληματισμούς για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Σας ευχαριστώ για την αναφορά. Όντως θα μπορούσαμε να χαρακτήσουμε ένα φάκελο μελέτης όλων αυτών των ζητημάτων που θέσατε και εσείς σήμερα με τις ερωτήσεις σας. Είναι μια προσπάθεια, μια αποτίμηση των νέων δεδομένων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, και συμβάλλουν με κείμενά τους τόσο ακαδημαϊκοί συνάδελφοί μου, όσο και δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι, κάποιοι πολιτικοί, διπλωμάτες βεβαίως. Και είναι πραγματικά μια προσέγγιση, μια ανάγνωση των νέων δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και των διαστάσεων τόσο της γεωπολιτικής όσο και της γεωοικονομίας. Κύριε Σωτήρη Ντάλη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Κυριακή. Καλό υπόλοιπο Κυριακή. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.